πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών. Τα βλέπει εκεί συνήθως στις τρεις βαγιές στο γεώφυρο. Τώρα ελέγχοντας το αρχείο μου βλέπω μια αναφορά. Πάλι πριν 2 έτη είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε ανάλογη ενημέρωση στους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το είδος που προσομοιάζει με τα κουνούπια κάνει σε μεγάλους πληθυσμούς αραιά και που την εμφάνισή του και στο νησί μας. Υπάρχει δηλαδή αυτό το έτομο, είναι αδίπτερο, είναι μη υγειονομικής σημασίας, άρα σημαίνει ότι δεν προκαλεί νοσήματα. Και γιατί δεν προκαλεί νοσήματα? Δεν μας τσιμπάει, θέλετε να πείτε. Δεν τσιμπάει, ακριβώς. Δεν έχει προβοσκέδα όπως τα κουνούπια που σε εισαγωγικά μας ρουφούν το αίμα. Αυτό αντίθετα δεν έχει κανένα τρόπο ή μηχανισμό να μας τρυπήσει. Άρα η ανησυχία των πολιτών πρέπει να γίνει ενημέρωση προς αυτούς ότι δεν είναι κουνούπια. Ναι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε όμως λίγο. Πώς αυξάνεται αυτός ο πληθυσμός? Είναι συγγενείς του κουνούπιου ή οι χειρονόμοι? Αναπτύσσονται συγκεκριμένες περιόδους? Έχουν τα χαρακτηριστικά ενός εντόμου, δηλαδή θέλουν το νερό και μάλιστα έχουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που δεν είναι το ίδιο με τα κουνούπια, ότι έλκονται από νερά που έχουν υψηλό οργανικό φορτίο. Που σημαίνει ότι κάποιοι διαρκώς, το γνωρίζετε, να αποθέτουν παράνομα λίμματα, μολυσμένα νερά, οτιδήποτε, δεν τα θέλουν σε εισαγωγικά στη φύση. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα μας γυρνάει πίσω, γιατί αυξάνονται οι πληθυσμοί αυτοί των εντόμων. Γι' αυτό και άλλωστε τα βρίσκουμε σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς εκεί στις εκβολές είτε ρεμάτων είτε ποταμών, που ως εύκολη λύση κάποιοι ξαναλέω παρανόμως ρίχνουν λίμματα. Άρα λοιπόν, όσο εμείς δεν προσέχουμε ακόμα μια φορά τη φύση, γνωρίζετε πλέον ότι δεν μιλάμε για υγεία αλλά μιλάμε για ενιαία υγεία, άνθρωπος, ζώα και περιβάλλον. Και ένα από αυτά τα τρία σημαντικά μέρη της ενιαίας υγείας, όταν πλήττεται, πλήττεται και όλα τα άλλα. Εμείς λοιπόν με τα προγράμματα καταπολέμησης... Αλλά ξέρετε, ωστόσο, να δεν σας αφήνω να συνεχίσετε, αλλά ξέρετε, προκαλείτε και λίγο τη σκέψη, κύριε Παπαδάκη, με αυτά τα οποία λέτε, τουλάχιστον τη δική μου τη σκέψη, αλλά πάντα εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη, δεν είμαστε προσεκτικοί, πάντα φταίει ο διπλανός ή ο απέναντινός, ποτέ εμείς. Σαφέστατα. Πάντα φταίει ή η περιφέρεια που δεν κάνει καλούς ψεκασμούς, ή ο Δήμος που δεν ξέρω τι, που δεν έχει καθαρίσει τα όμβρια, τα φρεάτια. Όμως εμείς είμαστε αυτοί που με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουμε πράξεις, οι οποίες γυρνάνε, νομίζουμε ότι θα βλάψουν τους γύρω μας, αλλά βλάπτουν και εμάς. Θεωρώ ότι δεν έχει κατασταλάξει ακόμα η σκόνη με αναφορά με τα φυτοφάρμακα. Εκεί, για να παραλληλήσω λίγο, εκεί υπάρχει φιλοσοφία, έχω το δικό μου μικρό χωραφάκι που έχω για την οικογένειά μου τα τρόφιμα που παρασκευάζω, που καλλιεργώ, και για όλους τους άλλους δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά αργά ή γρήγορα και το δικό σου παιδί και εσύ ο ίδιος θα βρεθείς έξω και θα φας από τα υπόλοιπα που χωρίς να σκεφτείς διαρκώς ραντίζεις και δεν τηρείς τις σωστές. Εξού και τα βαρέα μέταλλα στο έδαφος, αλλά είναι κάτι που δεν θέλουμε να συζητάμε, είναι κάτι που δεν θέλουμε να ακούγεται. Τις περισσότερες φορές, ξέρετε, επιπλήτης τον Αντώνη τον Παπαδάκη ή την Αγγέλα τη Δουλγεράκη που το λέει, λες ότι βάλει κατά της τσέπης σου, της οικογένειάς σου, του τουρισμού σου κτλ. Αλλά για όλα αυτά υπάρχει πάντα στην κορυφή μία λέξη: κέρδος. Σαφέστερα. Και τίποτα άλλο. Κέρδος και κάποιες φορές, γιατί μιλάμε και για πολίτες, αδιαφορία. Αδιαφορία για τις πράξεις μου, για τις συνέπειες που θα έχει, δηλαδή αυτή η χωρίς έτσι ενδιασμό, απόρριψη. Ακόμα, ξέρετε τι, ακόμα και το απλό που κάποιοι έχουν συνδέσει τα πλυντήριά τους, αυτά να πηγαίνουν όλα στον δρόμο ή στα ρέματα, νομίζουν ότι αυτά είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς επιπτώσεις, έχουν όμως και στη δικιά τους υγεία μακροπρόθεσμα επιπτώσεις. Και όπως είπατε, και έχουμε και εκεί την νητροερήπανση, αντί να μειωθούν οι περιοχές της Κρήτης, προσθέθηκε και νέα στον κατάλογο της χώρας. Ας μην μας στέλνετε αλκοσιάλοι ή υπηρεσίες ή κακοί υπάλληλοι,
Εμείς εδώ είμαστε για να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Και αν δεν την προστατεύσεις μετά, πού θα πας? Θα πας, όταν δεν δράσει η πρόληψη, πας στη θεραπεία. Και να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο στο παράδειγμά μας. Πού θα πας? Με τη χρήση περισσότερων βιοκτώνων. Τι είναι τα βιοκτώνα? Είναι χημικές ουσίες. Είναι είναι υγιεινές? Όχι, δεν είναι. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και για το προσωπικό που θα κάνει τις απεντομώσεις και για τη φύση και για τους κατοίκους. Άρα κάνω πρόληψη και γι' αυτό και στο φυλάδιο και στην ενημέρωσή μας λέμε μέτρα πρόληψης πολύ απλά που μπορεί να λάβουν οι πολίτες και να μην γκρινιάζουν ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται σωστά. Γίνονται, και έχω πει πολλές φορές και μαζί σας και το γνωρίζετε, ότι παραδέχομαι ότι η χρήση βελτίωσης το σύστημα αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Τα κουνούπια μπορούν να μετακινηθούν, οι πληθυσμοί τους αυξομειώνονται. Έχουμε την αύξηση θερμοκρασίας που πλέον η κλιματική κρίση στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάνει πολύ ενεργή την παρουσία της. Άρα λοιπόν βοηθάμε με μέτρα πρόληψης και όχι καταστολής. Γιατί αν ακούσετε και τον καθηγητή, τον κύριο Βόντα, σε ομιλίες του, λέει ότι ακόμα έχουμε και σε αυτά αντοχή πλέον στα εντομοκτώνα των εντόμων, δεν προσαρμόζονται. Επίσης οι εταιρείες που παράγουν αυτά τα εντομοκτώνα λιγοστεύουν και σε λίγο δεν θα έχουμε φάρμακα, τα όποια φάρμακα, ή θα πρέπει να έχουν μεγάλη δραστικότητα, να έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ποσότητα της δραστικής ουσίας, του δραστικού παράγοντα, για να καταπολεμήσουμε κάτι που μπορούμε να το κάνουμε με πρόληψη. Άρα βάζουμε σίτες στα παράθυρά μας, σίτες νούμερο 16, κλείνουμε τα απογεύματα πόρτες πάτα. Θα μου πείτε πώς θα το κάνει ο πολίτης? Ναι, ωραία, προσέχουμε. Άρα τι κάνουμε το επόμενο βήμα? Δεν αφήνουμε ανοιχτά τα φώτα μέσα, ανοιχτά τα πρωτοπαράθυρα, να εισέλθουν όλα αυτά τα έντομα υγειονομικής ή μη σημασίας. Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες από το λευκό φως με κίτρινο, ένα φως που δεν τα προσελκύει. Βάζουμε εντομοπαγίδες, είτε ηλεκτρικές, είτε χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, είτε λοσιόν σώματος, παρένθεση, εκεκριμένα παρακαλώ να βλέπουμε λίγο την ετικέτα, γιατί κατά διαστήματα κυκλοφορούν στο εμπόριο κάποιες εισαγωγές από τέτοιες χώρες που δεν έχουν εγκρίσεις, που δεν έχουν την καταλληλότητα να είναι σε επαφή με το σώμα μας. Και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Το πρόγραμμα ψεκασμοί συνεχίζεται, οι προνυφοκτονίες, που είναι μια δράση και αυτή προληπτική, δηλαδή πριν γίνει τέλειο έτοιμο το κουνούπι, εμείς το καταπολεμούμε. Συνεχίζουμε τις αιμοληψίες για να δούμε αν κυκλοφορεί ο ιός του δυτικού Νείλου σε νεαρά κοτόπουλα, που όσο συνήθως ξέρουμε τα άγρια πτηνά και τα πτηνά είναι υπόδοχα του ιού. Δεν έχουμε κάποιο κρούσμα και προχωράμε. Νομίζω ότι μεταξύ φόβου, ενημέρωσης και δράσης, ο φόβος δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας να περάσουμε στον κόσμο. Θέλουμε να περάσουμε τη σωστή ενημέρωση, όχι την παραπληροφόρηση, και τις σωστές δράσεις πρόληψης που πρέπει να κάνουμε. Για όποιον στην περιοχή του αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με κουνούπια, πραγματικά κουνούπια, πού πηγαίνει? Ή δέχεστε και τηλεφωνήματα, ή δέχεται η εταιρεία και τηλεφωνήματα για χειρονόμους και παρεμβαίνει περί απολύμανσης? Κοιτάξτε, ο πολίτης δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι χειρονόμος ή κουνούπι. Θα το γνωρίσει αν δεν το τσιμπάνε. Δηλαδή, παράξεις, αν βλέπουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς, αλλά δεν έχουν οκλήσεις από τσιμπήματα, δεν είναι κουνούπι. Παρά τα αυτά, η εταιρεία, και έτσι το ανακάλυψε, υπάρχει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 2310678910, που καταγράφει την αναφορά ή το παράπονο, δεν ξέρω την οποιαδήποτε επισήμανση. Την επόμενη μέρα είναι εκεί, αλλά ξέρετε κάτι, εμείς αυτό, επειδή καταγράφεται σε βάση δεδομένων, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δούμε και πώς πήγε η χρονιά. Δηλαδή, καλό είναι οι πολίτες να μην αδιαφορίζουν και στο να πάρουν τηλέφωνο, να πούνε εντάξει, απλά γκρινιάζω. Υπάρχει λύση, παίρνω τηλέφωνο την ανάδοχο εταιρεία που είναι βάση της προγραμματικής σύμβασης υποχρεωμένη να έχει στήσει αυτό το τηλεφωνικό δίκτυο και να πάει την επόμενη μέρα να το δει, και έτσι λύνουμε κάποια προβλήματα που δεν είναι στις ήδη καταγεγραμμένες αιστείες. Γιατί εμείς ξεκινάμε μια κληρονομιά, είτε θετική είτε αρνητική, έχει και τα καλά της και τα κακά της, αιστείων που τις γνωρίζουμε, τις ξέρουμε, ξέρουμε τα σημεία, αλλά λόγω αλλαγής, είτε θέλετε συσσόρευσης νερών, είτε άλλων γεωργικών εργασιών, τεχνολογικών εργασιών, δημιουργούνται νέες αιστείες. Εμείς πώς θα τις μάθουμε? Από τους πολίτες.
Μάλιστα, λοιπόν. Κρατάμε για το τηλεφωνικό νούμερο. Ούτως ή άλλως δεν ήταν μια καλή χρονιά από την αρχή και από τον Ιανουάριο. Δεν ξεφύγαμε και πολύ από τις ζεστές τις ημέρες, τις ανοιξιάτικες και τις καλοκαιρινές. Οπότε η κίνηση είναι συνεχής. Φαντάζομαι ότι απλά τώρα υπάρχει μια παραπάνω εντατικοποίηση. Είναι το πικ τώρα, είναι εντατικοποίηση. Έχετε δίκιο, ξεκινήσαμε αντί να έχουμε μηδενικούς πληθυσμούς κονοπιών. Είχαμε μεγάλους αριθμούς κονοπιών, γιατί ο χειμώνας δεν ήταν χειμώνας, αλλά σας λέω, αυτό το εξετάζουμε και πιθανά, σας το λέω και το γνωρίζετε, σας το ξαναπεί, να τροποποιήσουμε και το πρόγραμμα και να μην σταματάει τον υποτιθέμενο χειμώνα αφού δεν είναι χειμώνας. Ήδη σε συζητήσεις και με την περιφέρεια Αττικής, που και αυτή είναι η μεγαλύτερη, αλλά έχει και σημαντικά προβλήματα από τα κονούπια. Ήδη νομίζω και αυτοί θα το εντάξουν να μην σταματούν καθόλου το χειμώνα. Από τις παγίδες που στείνεται σε επίλυση εισόδου ανά την Κρήτη, έχει βρεθεί κάτι ίσως με μεταφορά κάποιου επικίνδυνου εντόμου? Όχι, έχετε πολύ καλή ερώτηση, έχετε δίκιο που ρωτάτε. Έχει βάλει πλέον φέτος, να ξέρετε, και οι παγίδες. Και δεν έχει συλλέξει, κυρίως βέβαια θέλουμε να μην δούμε το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, αλλά παρά τα αυτά πιάνουμε και τα υπόλοιπα κουνούπια, δεν έχει προκύψει κάτι. Και εμάς η τελευταία αναφορά η ετομολογική είναι και για αντισώματα δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα, αλλά και τα κουνούπια που έχουμε βρει, που είναι στο σύνολό τους 583 σε όλη την Κρήτη, κανένα δεν έχει, ούτε ιότου δυτικού νύλου, ούτε ουσούτου, ούτε τσικουγκούνια, ούτε ζίκα. Πολύ σημαντικό κομμάτι, το κρατάμε. Και θεωρώ, και ενθυμόμενος και τις προηγούμενες χρονιές, είναι σχετικά ικανοποιητικός ο αριθμός να έχει συλλέξει από όλη την Κρήτη τώρα, εκ το μήνα που κλείνει, 580 κουνούπια. Πάμε καλά θεωρητικά. Ωραία. Πάντα. Λοιπόν, εκτός επικίνδυνων ειδών κουνουπιών μέχρι στιγμής, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ καλημέρα.